Φωνικό, 36χρονης χθες στη Λεμεσό. Αυτή τη στιγμή, κυρία Σάβα, προσπαθούμε να εντοπίσουμε το πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ως ύποπτο για τη φόνο εκπρομελέτης της 36χρονης. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες σε διάφορες περιοχές, δεν έχει εντοπιστεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Με την ευκαιρία να καλέσουμε και τους πολίτες, έχουμε δημοσιοποιήσει τη φωτογραφία του 29χρονου υπόπτου, όπου εντοπιστεί, παρακαλώ μας ενημερώσουν, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Ποια είναι η πληροφόρηση που έχετε μέχρι στιγμής για την υπόθεση? Βλέπουμε τον καταζητούμενο στις οθόνες σας, τον βλέπετε κυρίες και κύριοι, αν γνωρίζετε κάτι. Πώς φτάσατε σε αυτή το συμπέρασμα για τον καταζητούμενο? Ναι, όπως είναι γνωστό, η καταγγελία έγινε χθες στις 12 και 15 περίπου από μέλος της οικογένειας του θύματος. Από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή, το θύμα φέρει πολλαπλές κακώσεις στο πρόσωπο και στη βάση των εξετάσεων που έχουν γίνει έχει εξασφαλιστεί τέτοια μαρτυρία, η οποία νομίζω δεν χρήζει δημοσιοποίησης, ώστε να καταλήξουμε στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό που αναμένουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Σάβα, είναι νομισμένη νεκροτομή στη σωρό του θύματος, αλλά και κάποιες επιστημονικές εξετάσεις σε κάποια τεκμήρια τα οποία έχουν παραληφθεί. Αυτό που προσπαθούμε να δούμε τώρα μετά από αυτές τις εξετάσεις είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του θύματος, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες έχει διαπραχθεί αυτό το στιγερό έγκλημα. Όπως έχω πει, είναι σοβαρή υπόθεση. Είμαστε στα πολύ πρώιμα στάδια για να μπορέσουμε να έχουμε οποιασδήποτε λεπτομέρειες ή απαντήσεις, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.